Πάντως, παιδιά, το κάλαντο άμα είναι τζάμπα δεν είναι, δεν λέει. Αλλά δεν έχουμε... να κάνουμε και λίγο έτσι. Κάτι, όποιο, ό,τι προορίστε ο καθένας. Έλα. Αυτό. Ωραία. Εισιτήριο είναι αυτό. Εντάξει, θα το δώσω και εγώ κάπου μετά. Μια εικοσαρίκο τη βγάλουμε όλοι. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Και καλά, να έχετε υγεία, σας ευχόμαστε. Σωματική και ψυχική βεβαίως. Ήρθε το θείο βρέφος με τον ερχομό του να μας δώσει, να μας φέρει λίγο χαρά. Μας δώσει δύναμη, κουράγιο, καρτερία. Να αντέξουμε στα δύσκολα, να περάσουμε το ποτάμι. Βέβαια, να μου πεις, απολαύοντας από ένα βρέφος, τι να πρωτοκάνει ακόμα και να είναι θείο. Πρέπει να βάλουμε και εμείς λίγο πλάτη, να βάλουμε και εμείς τα δυνατά μας, να βάλουμε και λίγο μυαλό. Όλα θα γίνουν. Εμείς απόψε σας έχουμε πολύ καλά πράγματα εδώ. Το 2002 ο Κώστας με τον Μπάση είχαν κάνει ένα πρόγραμμα που το είχα δει στη Σφεντόνα και ήταν ένα εκπληκτικό πρόγραμμα, ένα εκπληκτικό λαϊκό πρόγραμμα. Τώρα, ύστερα από 8 περίπου χρόνια οριμότεροι και πιο πλούσιες εμπειρίες, το ξαναεπιχειρούν με καταπληκτικά αποτελέσματα. Ήδη εμφανίζονται εδώ και πολύ καιρό στο stage Θεσσαλονίκη, θα πούμε λεπτομέρειες μετά. Μας κάνει την τιμή, μπήκαν στα αεροπλάνα και ήρθανε να μας χαρίσουν αυτή τη βραδιά, την περάσουμε μαζί τους, με τους συνεργάτες τους, τους οποίους αμέσως θα τους παρουσιάσουμε. Το πρόγραμμα λέγεται «Την είδα απόψε λαϊκά», μόνο αυτό σας λέω. Αντιλαμβάνεστε από εκεί πέρα πόσο χάλια θα περάσουμε και απόψε. Λοιπόν, θέλω να σας καλησπερίσω, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε. Πάμε να συστηθούμε να δούμε ποιους έχουμε στην παρέα μας. Παρακαλώ. Αρχίστε τις συστάσεις. Ναι, μάλιστα. Πρέπει να σας συστήσω το μωράκι μας, ναι, το μπεμπί μας. Είναι η Βάλια Ζουμαράκη. Γεια σου Βάλια, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πρώτες φορές που τραγουδάει, είναι ολοκένουργια στο χώρο και θα την ακούσετε και θα καταλάβετε γιατί είμαστε ενθουσιασμένοι μαζί της. Μάλιστα. Η Χρυσούλα η Στεφανάκη. Θέλω να συστήσω εγώ τη Χρυσούλα. Βέβαια. Η Χρυσούλα η Στεφανάκη, λοιπόν. Είναι μια υπέροχη τραγουδίστρια. Υπέροχη τραγουδίστρια. Πολύ φίλη μας. Αγαπημένη μας φίλη που πολλές φορές μας έχει χαρίσει εδώ ωραίες στιγμές σε αυτήν την εκπομπή και την ευχαριστώ που ξανά είναι μαζί μας. Να είσαι καλά. Φαντάζομαι, χαίρεσαι πολύ που είσαι με τα παιδιά, ε. Εννοείται. Δύσκολα. Εντάξει, με τον Δημήτρη έχουμε συνεργαστεί, ναι, είναι τρίτος χρόνος. Με πήρε φέτος τηλέφωνο. Αν δεν με έχεις βαρεθεί, ξεκίνησε έτσι. Με τον Γιάννη πρώτη χρονιά. Τόσα χρόνια άκουγα επιτέλους Μπάσης Κότσιρας. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι καλή χημεία που έχουν πάνω. Πολύ, πολύ καλή χημεία, πολύ. Οπότε χάλια περνάς και εσύ φέτος, ε? Χάλια, ναι, χάλια. Μπράβο. Θεσσαλονίκη έτσι, με τόσο ένθερμο κοινό, σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Πολύ όμορφος χώρος. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Και στη Τελίτσα που είναι κορίτσι Μάλαμα. Άλλο. Και θα κατεβαίνεις και κάνετε και με τον Αχμή για τα τέτοια σας. Βέβαια, τις Δευτέρες, κανονικά. Αυτά τα όμορφα, τα ωραία που κάνετε. Mm-hmm. Στο Τεχνόπολης. Έχει και Μιτζέλο η ομάδα απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Άμα δεν είχε το Μιτζέλο. Εγώ αισθάνομαι μισός. Είναι τα υπόλοιπα μαλλιά. Το άλλο σου Μιτζό. Έτσι. Όταν παγώνει η αγκαλιά σου. Κι όταν σε πνίγει ένας λιγμός, εγώ θα έρχομαι κοντά σου. Λοιπόν, ήμουνα μαζί με τον Γιάννη, ναι, και τον Δημήτρη στην πρώτη συνεργασία του. Το 99. Το 99. Επιφύλακα Άγγελου. Επιφύλακα Άγγελου. Και μας συνδέει αυτό. Ναι, μας συνδέει ακόμα αυτό και μια χαρά. Και είχαμε περάσει καταπληκτικά και είχαμε και ωραίο καλοκαίρι, ε. Έτσι, ωραία παγκοσμία. Είχαμε περάσει τέλεια. Λοιπόν, να πω μια ιστορία. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Είμαστε, δεν θυμάμαι σε ποια επαρχία, σε ένα νησί, αν θυμάμαι καλά. Αχα. Και τελειώνει η συναυλία και μας κάνει ο δήμαρχος, που όλο το βράδυ ήταν στην συναυλία από κάτω και παρακολουθεί τη συναυλία, μας κάνει το τραπέζι. Αλλά για κάποιο λόγο ο Γιάννης δεν μπορούσε να έρθει στο τραπέζι, οπότε καθόταν ο δήμαρχος εκεί που είσαι εσύ, εγώ εδώ, και δίπλα ο Μιτζέλος που όλο το βράδυ το παίζει Κότσιρας. Και Γιάννη μου και ναι, ο Αντώνης, ναι.
Αλήθεια λέει. Το θυμάσαι. Χαμπάρι δεν είχε πάρει. Ναι, δεν είχε. Τίποτα, τίποτα. Δεν είχε και το μουσί τότε. Ήταν πιο... Ναι, ναι, δεν είχα το μουσάκι τότε. Ήμουνα. Φρεσκαδούρα. Φρεσκαδούρα, με την καλή έννοια. Όλα καλά, Τόνι μου. Όλα καλά, όλα καλά. Παίζουμε τις μουσικές μας. Μια χαρά. Φέτος είμαι στο Passport, σε ένα καινούριο μαγαζί στον Πειραιά. Ναι. Ολοκέντρωγιο, φρεσκότατο. Κάθε Πέμπτη. Πες τίτλο, παράσταση. Ναι, ο Τροϊκός Πόλεμος. Ναι, ήθελα να το βάλω με ομικρόν, αλλά μου λέγανε ότι θα το περνάνε όλοι για ανορθόγραφο. Εγώ μιλάω για την Τρόικα κανονικά, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ο Τροϊκός Πόλεμος έχει πολύ πλάκα. Είναι τα τραγούδια μου, κάποια στάνταρ ροκ τραγούδια και πολλοί κοινωνικοπολιτικούς χαβαλές του σήμερα. Για να περνάμε ωραία. Στο μαγαζί. Passport. Πού είναι? Στην πλατεία Κοράη στο Πειραιά. Ολοκέντρωγιο φρέσκο. Πολύ ωραίος χώρος. Είναι χώρος πολιτισμού, Passport, διαβατήριο. Και αυτό ξέρεις από ό,τι βγαίνει. Παλιά στον Πειραιά. Δεν υπήρχε κανένα μαγαζί. Δηλαδή έχει να υπάρξει 30 χρόνια. Από τότε που φύγε, νομίζω, ο Χιώτης με την κυρία Λίντα, δεν έχει ξανανοίξει μαγαζί. Το πρώτο. Ναι. Έτσι λοιπόν, εμείς για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, λέγαμε ρε παιδιά, όχι στον Πειραιά για να έρθετε, επειδή ήταν όμορφος και καλά. Έτσι. Θέλει διαβατήριο. Τέρμα, τελείωσε. Και είναι παλιά πυρώτικη κουβέντα. Ναι. Και το βγάλαμε Passport. Και το κρατήσα. Ισχύει ακόμα αυτό με το διαβατήριο. Είναι αν δεν είσαι Ολυμπιακός, χρειάζεται διαβατήριο για να πας στον Πειραιά. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει. Εμείς δεν την είδαμε λαϊκά, αν και πολλοί θα θέλαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Φωνάξε μας ένα βράδυ να το κάνουμε. Να το κάνουμε. Αυτό, μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν, αυτό θα συμβεί. Ο Γιάννης έχει έρθει ήδη. Κύριε Μπάση, είστε καλεσμένος μας. Αυτές είναι μεγάλη χαρά. Να το κάνουμε έτσι λαϊκά, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στους τρομπέτες μας. Γιατί όχι. Ο καλησπέριζω τον εξάδελφο Βαγγέλη Κορακάκη. Καλησπέρα, εξάδελφε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ενημερώθηκε για όλα, ενημερώθηκε. Είσαστε εξαδελφοί, για πες. Είμαστε τρίτα εξαδελφιά. Τρίτα εξαδελφιά. Πάλι κι αυτό το βράδυ κι αυτή τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ψάχνω μες στο σκοτάδι τα όνειρά μου τα χαμένα. Χρόνια πολλά, Βαγγέλη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έχει και σαριανή το στέκι της, ε. Εκεί στη Μαγιοπούλα, κλασικά. Εκεί Μαγιοπούλα. Πάντα, ναι. Θρυλική Μαγιοπούλα. Εκεί πέρα. Καλά πάτε. Δόξα τω Θεώ. Τι, άσχημα να πηγαίνω. Μια χαρά. Άφησε το ρίγκο πολύ. Εντάξει. Τι κάνεις. Δόξα, μια χαρά. Ο Γιώκας. Καλά είναι. Ναι. Καλά είναι, καλά είναι. Εδώ πέρα είμαστε να παίξουμε κάποια τραγουδάκια να τραγουδά, που είναι τα παιδιά εδώ πέρα. Και εσύ θα μας πεις. Θα σου πω κι εγώ ένα. Και θα μας παίξει και τον υπέροχο το τρίχορο εδώ να πούμε να το ευχαριστηθούμε. Σε κανένα δύο ώρες θα γιορτάζει, οπότε δεν του λέω από τώρα χρόνια πολλά, όταν περάσει 12. Χριστός Νικολόπουλος. Καλησπέρα, Χριστό. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είμαι τη ζωή σου ένας, δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς. Γιατί σκέφτεσαι εμένα. Να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες και τα παιδιά με καλέσαν. Ο Μπάσης είναι πολύ φίλος μου. Και ο Γιάννης βεβαίως. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ ανάμεσα σε φυσιογνωμίες νεότερης γενιάς συνθέτες και τραγουδιστές. Θα κάνουμε το παν σήμερα να συμμετέχουμε κι εμείς, να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Ναι, ναι ρε παιδιά, γιατί το έχουμε ανάγκη πολύ. Πολύ ανάγκη το έχουμε. Μέχρι πότε θα καθίσετε πάνω? Θα κάτσουμε σίγουρα μέχρι 10 Γενάρη. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά στο Φεβάρι εδώ μας βλέπουμε. Σας βλέπω να κατεβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν γίνεται να μην κατέβετε. Δεν ξέρουμε το χώρο να το πούμε. Θα το μάθουμε. Όταν το μάθουμε. Γιατί έχουμε και αρκετές προτάσεις που συζητάμε, αλλά θα το βρούμε. Θα, ναι, το ναι, ναι, ναι. Θα καταλήξουμε. Αν και δύσκολο την αφήνει κανείς στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρέπει να έρθει και από εδώ. Κάποιες σημείες ή Σπύρο και τα ωραία τελειώνουν. Έτσι, έτσι. Τάσο Χαλκιάς είναι εδώ. Εδώ είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε αυτή την όμορφη παρέα που είμαστε εδώ και σε όλο τον κόσμο. Και μακάρι αυτά τα Χριστούγεννα να φέρουν κάτι καινούριο από αυτό που όλοι μας περιμένουμε. Τους ευσεβείς πόθους του καθενός. Αυτές οι μέρες είναι κυρίως, πάντα είναι όλο το χρόνο είναι μέρες θεάτρου, αλλά τα Χριστούγεννα είναι κυρίως οι μέρες του θεάτρου.
Να μιλήσουμε και για τις παραστάσεις μας, μια και είμαστε εδώ. Εφού κάναμε μουσική ενημέρωση, κάνουμε και θεατρική ενημέρωση. Τώρα βεβαίως. Πού είμαστε, στη Μαύρη Κομωδία? Είμαι στη Μαύρη Κομωδία, ένα έργο του Άντωνη Σάφερ στο θέατρο Μουσούρι. Με πραγματικά πολύ εκλεκτούς συναδέλφους. Όλους νεότερους από μένα, πρέπει να τονίσω. Ήταν όλοι τους παιδιά μου, αυτό είναι άλλο έργο, δεν παίζουμε αυτό. Παίζουμε του Άντωνη Σάφερ τη Μαύρη Κομωδία, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Φιλιππίδη. Είμαστε μαζί με τη Ζέτα τη Δούκα, τον Πυγμαλίωνα τον Δαδακαρίδη, τον Χρήστο τον Σιμαρδάνη, τον Χρήστο τον Συριώτη, τον Θανάση τον Τζαλταμπάση, τη Χριστίνα την Τζάφου και ποιος άλλος είναι, νομίζω Πινελόπι. Αυτοί είμαστε. Μια Πινελόπη. Και η Πινελόπη Αναστασοπούλου, βεβαίως. Και η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση, πάμε πάρα πολύ καλά, η δουλειά μας αρέσει στον κόσμο, ο κόσμος έρχεται, ευχαριστιέται, γελάει. Περνάει όμορφα, όπως το έχει ανάγκη, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, έχει ανάγκη η ζωή μας από γέλιο. Αρκεί να κατανοήσουμε ότι και οι άλλες ανάγκες απαραίτητες είναι, ξέρω, να γελάμε μόνο και να ξεχνάμε ανάγκες. Όλα. Ναι, να ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει ανάγκη να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παλαιολόγου, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Σπύρο, χρόνια πολλά, μια χαρά, μια χαρά. Χρόνια πολλά σε όλους, όλο τον κόσμο. Ιστορία μου, αμαρτία. Λοιπόν, θα αρχίσουμε θεατρική ενημέρωση. Ξεκίνησες, συνεχίζω. Στο θέατρο Διάνα είμαι με την Κέτη την Κωνσταντίνη, τη Σάρα τη Γανωτή, σε μια ιδιαίτερη κωμωδία που λέγεται Στο ψυγείο. Και που είναι αρκετά έτσι γυναικείο σαν θέμα. Έχει να κάνει με τις σχέσεις ανδρών, γυναικών και μια ανατροπή που συμβαίνει, που αλλάζει τα πάντα. Ωραία. Καλή επιτυχία σας ευχόμεθα και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο Νίκος Δαδυνόπουλος, αγαπημένος φίλος. Καλησπέρα, φίλε. Εγώ έρευνα. Για το κορίτσι σου που αγαπούσα στην Ελευσίνα μια φορά. Χρόνια πολλά, μάγο. Χρόνια πολλά, ψυχή. Άλλη ώρα, αυτά, όχι τώρα. Μα γιατί? Με το Σπύρο έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Πάμε παρακάτω, αγόρι. Τι έλεγε, Νικολή, όλα καλά? Όλα καλά, ψυχή μου, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τηλεοπτικά είμαι στο «Η ζωή της άλλης». Έχουμε και τα αστεράκια μας εκεί, κάτω. Το λατρεμένο, την Ευγενία. Θεατρικά ετοιμάζουμε μια παράσταση που λέει «Το Δόν Ζωάνι ήταν Παρθένος». Να, το παλικάρι. Μα, ναι. Τώρα το θέμα είναι ο Παρθένος πώς θα βγει, αλλά θα δούμε. θα το μετωπίσουμε το θέμα. Είναι ενός Ουκρανού, νομίζω, το έργο. Είναι Ουκρανός, ναι. Λέγεται Ανατόλη Κρίμ. Γράφτηκε, αν δεν κάνω λάθος, πριν 4 χρόνια και πέρσι παίχθηκε στο Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον σαν έργο. Πολύ, έτσι, πολύ, 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 πολύ. Να χρησιμοποιήσω μια λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ, το γουστάρω πάρα πολύ. Εκτός από μένα είναι ο Τάσο Παλατζίδης που κάνει τον υπηρέτη μου. Ναι. Είναι ο Παπαδόπουλος Ορφέας που κάνει έναν μοναχό. Και είναι και η Εύα η Αλεξανδρή που κάνει έναν άλλο ρόλο και αυτά. Ετοιμάζουμε τον Θανάση το Θεολόγιο σκηνοθεσία. Μετάφραση είναι του Γιούρι του Στούπελ που θα γράψει και τη μουσική. Mm-hmm. Και βαδίζουμε. Ωραία, ωραία. Καλή επιτυχία σας. Να σε καλέψει. Μάνα Μουσλή. Κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα με μαμάδες και μετά θα συνεχίσουμε πάλι στα θεατρικά. Μάνα Μουσλή. Είναι όλη η Δούνια, κυρίε και κύριοι. Γεια σου, Μαρακή. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τις ευχές μου χρόνια για την χρονιά. Πολλά, μου. Χρόνια πολλά. Για οτιδήποτε καινούριο υπάρχει, οποιαδήποτε αλλαγή ευπρόσδεκτη. Τι να σας πω. Προς το καλό. Σε σχέση με το θέατρο, δεν πειράζει, αλλαγή. Οτιδήποτε. Δεν είναι σε άδικο, ναι. Σε σχέση με το θέατρο και κλεισμένο των θυρών για ακόμα μία χρονιά, αν με το καλό είμαστε ακόμα ζωντανοί του χρόνου, θα τα πούμε, φαντάζομαι, και σε πιο ανοιχτό. Είμαστε ακόμα στα θρανία, επιστροφή στα θρανία. Φυτό ακόμα. Φυτά το παιδί, φυτά. Φυτό, στα γεράματα φυτό. Ναι. Είσαι στο δεύτερο έτος. Συνταξιοδότηση δίνουν από τη σχολή. Μαθήτριά σου είναι. Σε ποια σχολή? Όχι, δυστυχώς. Α, δεν μιλήσαμε για τη σχολή. Γι' αυτό ρώτησα για να ξέρω τι γίνεται. Η πρώτη πράξη είναι πάρα πολύ καλά, αλλά μόνο έχω μαθήτριε. Δεν το κάνω. Έχω μια μεταγραφή. Δεχόμαστε και μεταγραφέ. Βεβαίω, μεταγραφέ κάνουμε κατόπιν εξετάσεων. Ενώνει τώρα, ας πούμε, τι λέπεις για θέατρο. Μακάρι να γίνει τα καλά. Αγάπη μου.
Καλησπέρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Υγεία, χαρά, μετρητά εύχομαι σε όλους. Μετρητά. Με όποια σειρά θέλουν. Πολύ, έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι που είμαστε ακόμα έτσι μία χρονιά μαζί έτσι γιορτές. Και φυσικά επειδή είμαι φανατική θαυμάστρια του Τάσου Χαλκιά, τον ακολουθώ σε όλα τα εορταστικά προγράμματα. Να πηγαίνω μαζί, να φεύγουμε μαζί. Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπώ. Αυτά αργότερα. Παιδιά, αργότερα αυτά. Αργότερα αυτά. Έφαγε το αντίκαρφο, δεν το έφαγε. Μπορεί να πω και μερικά πράγματα για τον Πειραιά, αν θέλει, για τον Ολυμπιακό, αλλά συνεχίζουμε. Όχι, όχι, αυτό ας το αλλάξουμε το θέμα. Κυρία Αλεβίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλώς μας ήρθατε. Εδώ είναι η σκέτη ενημέρωση μετά τη μουσική και τη θεατρική, για να συνεχίσουμε στη θεατρική. Η θεατρική είναι, εννοείται, η κυρία Μαριάννα Πολυχρονίδη. Χαρά μας. Καλησπέρα. Που είστε μαζί μας. Και μουσική όμως. Χρόνια πολλά. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι και ταχύτητες μεγάλες μοναχά η γη αλλάζει. Θεατρική ενημέρωση δεν έχει από μένα αυτή τη χρονιά. Έχει, τι έχει, τηλεοπτική. Έχει τηλεοπτική, ναι. Και έχει και μουσική, Σπύρο. Επειδή ξέρεις ότι δεν βλέπω, ενημέρωσέ μας. Τίποτα. Κάνω πρόβες με τον Κώστα το Λιβαδά και θα ξεκινήσουμε να παίζουμε σε κάποιες μεγάλες πόλεις και αργότερα μπορεί να έρθουμε και εδώ. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σας. Είναι εδώ ο Παναγιώτης ο Πετράκης. Α, εδώ είναι. Χαίρετε, χαίρετε. Χρόνια καλά, χρόνια και πολλά. Ευτυχισμένα. Και η δική μου ευχή είναι τώρα με την καινούργια χρονιά που έρχεται να εξαλειφθεί από το λεξιλόγιό μας η λέξη δύσκολα. Μάλιστα. Δύσκολο αυτό. Όσο κι αν είναι, θέλω να εξαλειφθεί. Οι ευχές, παιδιά, λέγε, κάτι μπορεί να πιάσει. Καλά τις κάνουμε. Έτσι είναι. Καλά τις κάνουμε. Αφήνει που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγει. Εγώ θα μιλήσω για τα μουσικά για να αφήσω εδώ τους εκλεκτούς συναδέλφους να πούν για τα θεατρικά. Ότι τραγουδάω μαζί με τον φοβερό Μίμη Πλέσα στο Λίντο Επισκηνής, που είναι δίπλα ακριβώς από το ιστορικό Λίντο, εκεί στη Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημίας. Είμαστε κάθε Παρασκευή και Σάββατο με την Αναστασία τη Μουτσάτσου, την Ιώτη Νικολάου, τον Σπύρο τον Κλίσα και τη Φιντέ την Κοξάρ. Με ένα πρόγραμμα όλο επιτυχίες. Βέβαια. Και θεατρικά εδώ με τα παιδιά. Και τηλεοπτικά εδώ με τα παιδιά. Τηλεοπτικά εντάξει, θα είναι γνωστά αυτά. Θα ξέρει ο κόσμος. Για πείτε μας και καλησπέρα σας, κύριε Αντιγόνη μας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Εγώ εύχομαι να είμαστε όλοι κοντά όπως είμαστε τώρα και κανείς μόνος του. Θεατρικά είμαστε εδώ με τα παιδιά. Στο Μέρι Μέρι, στο θέατρο Πόρτα. Ένα έργο της Τζίνκερ. Είναι μια κωμωδία για τον έρωτα και την αγάπη, τον εγωιστή έρωτα και ανομολόγητο. Και κάθε βράδυ έτσι γελάμε αρκετά. Και εμείς και αυτοί που μας βλέπουν, νομίζω. Ελπίζουμε περισσότερο αυτοί που μας βλέπουν. Ναι, νομίζω. Μάνα από Παπαγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Εγώ ήθελα να πω ότι μετά τις μητέρες πέρασαμε και στον πατέρα. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί έχω καντήσει ο εθνικός πατέρας. Όλοι με φωνάζουν πατέρα. Επειδή αυτό? Πρόσφατα απέκτησα μια μικρή είναι κόρη. Πρόσφατο. Ναι. Μάλιστα. Μια κόρη απέκτησες. Ναι. Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Θεατρικά είμαστε στην παράσταση με τα υπόλοιπα παιδιά, στο θέατρο Πόρτα και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι μια πολύ όμορφη παρέα και περνάμε πολύ όμορφα. Μην το κοιτάς έτσι, ρε παιδί μου. Έχει παιδί ο άνθρωπος. Το κοιτάς να πούμε. Έτσι το κοιτάμε, μια λατρεία. Ρε παιδιά. Αργά ακόμα δεν αρχίσαμε την εκπομπή να πούμε. Όλους τους αγαπάω, τι να κάνουμε. Είναι Χριστούγεννα, γιατί αγάπης, ξέρετε. Τελικά βλέπετε. Αλλά είπε, μετά αυτά, παιδιά, μετά αυτά. Περνάμε πολύ όμορφα στο θέατρο και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το θέατρο είναι πολύ βασικό αυτό να περνάνε όμορφα οι ηθοποιοί, να γελάνε, να έχει ένα ωραίο κλίμα. Μα αφού είναι το σπίτι μας, παιδιά, άμα δεν περνάμε εκεί καλά, χαθήκαμε. Ναι. Σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμουλή σε μεγάλα κέφια. Σωστά. Και το θέατρο λοιπόν είναι Ευγενία Παναγωπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποια έχει γίνει στα δύσκολα χρόνια που περνάμε, είναι τουλάχιστον για εμάς το οποίο είναι το καταφύγιό μας. Δηλαδή, πέρα από το ότι είναι το παιχνίδι μας, είναι λέμε άντε να πάω στο θέατρο, γιατί εκεί σίγουρα θα περάσω καλά. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ ξεκουράζομαι πάρα πολύ. Ευχαριστιέμαι όλους τους
Πραγματικά και χαίρομαι διότι κάθε μέρα για μένα αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι μου το κάνουν να είναι Χριστούγεννα. Και εύχομαι ολονών οι ζωές να είναι έτσι, πραγματικά. Ανταποδίδω την απέραντη αγάπη που σας έχω, κύριε Νίκο. Τα λατρεύω. Σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, παιδιά. Είναι φίλοι το πας. Είναι φίλοι το πας, θα τα ξανακούσουμε. Και ο Σίδρος ο Σταμούλης στο κόλπο. Ναι, ναι. Εννοώ, όχι στο θέατρο είναι. Είναι και στη Χαρά και στο τέτοιο. Όλοι μαζί. Γεια σας, Σίδρε. Γεια Χαρά, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Πιστεύω ότι είναι η χαρά αυτή τώρα που έχουμε σήμερα να μπορέσουμε να τη μεταδώσουμε και σε αυτούς που μας βλέπουν, να τους παρηγορήσουμε όσο μπορούμε. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο που έχουμε τόσα πολλά θέατρα. Κανένας ποτέ δεν λέει γιατί έχουμε τόσα πολλά μπαρ. Έχουμε πολλά θέατρα γιατί ο κόσμος στην Ελλάδα του αρέσει να βλέπει θέατρο, μουσικές σκηνές. Εύχομαι υγεία, ειρήνη, αγάπη, λιγότερα λάθη, περισσότερα πάθη σε εμάς τους καλλιτέχνες, ώστε να μπορούμε να μεταδίδουμε χαρά και να αποδεικνύουμε ότι είμαστε αναγκαίοι σε αυτόν τον κόσμο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, έτσι μου έρχεται απόψε, να ρίξουμε, πριν ξεκινήσουμε, ακούσουμε την πρώτη νότα, να ρίξουμε ένα χειροκρότημα για την ορχήστρα μας.